Αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαρτίου 2018 καθώς και η εκαθάριση εισφορών 2017 των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Για αυτούς λοιπόν που δήλωσαν μεγαλύτερα εισοδήματα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, υπάρχει δυνατότητα των αναδρομικών αυτών εισφορών να καταβληθούν σε 5 ισόποσες δόσεις. Είναι για αυτόν τον μήνα και μέχρι και το μήνα Αύγουστο. Για δε τις ασφαλιστικές εισφορές του Μαρτίου που δεν είχαν βεβαιωθεί τον προηγούμενο μήνα, αναρτήθηκαν και αυτά τα ειδοποιητήρια και καταβάλλονται μέχρι τις 18 Μαΐου. Για εκείνους όμως που έχουν επιστροφές επειδή τα εισοδήματα που δηλώσαν ήταν μικρότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, εκεί θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται το συμψηφισμό. Διαφορετικά είναι υποχρεωμένος ο ΕΦΚΑ να επιστρέψει αυτά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον στον λογαριασμό που δήλωσαν στην προσωπημένη πληροφόρηση του ΕΦΚΑ. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά για την εισφορά τους.